Εγκεφαλικά συνεχίζουν να προκαλούν στους βολιώτες οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς μπορεί να μειώθηκε σημαντικά η τιμή της κιλοβατόρα σε σχέση με τον περασμένο Ιανουάριο. Ωστόσο, η σχεδόν εκμηδένιση της κρατικής επιδότησης κρατά φουσκωμένες τις τιμές για τους καταναλωτές. Το τελευταίο διάστημα, εκτός από το Γενάρη, βέβαια, το οποίο ήταν γύρω στα 44 λεπτά η κιλοβατόρα, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχει πέσει γύρω στα 18-16 λεπτά η κιλοβατόρα. Ταυτόχρονα όμως έχει σχεδόν μηδενιστεί και η κρατική επιχορήγηση έχει φτάσει τον τελευταίο μήνα στο 1,5 λεπτό ουσιαστικά ανά κιλοβατόρα, δηλαδή σχεδόν μηδέν. Η Ένωση Καταναλωτών Μαγνησίας εκτιμά ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν μετά τον Ιούλιο που θα καταργηθεί η νομοθετική διάταξη για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό θα προκαλέσει υπέρογγες αυξήσεις αν γίνουν ανατιμήσεις στην αγορά ενέργειας. Υπήρχε μεγάλο βαθμό αυθαιρεσίας στον ορισμό, δηλαδή έμπαινε 200, 300, 500 ευρώ μια ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία δεν συνδέονταν σε καμία περίπτωση με την κατανάλωση. Δεν αιτιολογούνταν καθόλου σε αυτούς τους λογαριασμούς. Άρα έχουμε μια μεγάλη επιφύλαξη για το τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα. Αυτό εξαρτάται σίγουρα από τις τιμές που θα διακυμανθούν, οι τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες ναι μεν τώρα είναι χαμηλά, αλλά από το φθινόπωρο όταν θα έχουμε αυξημένη ζήτηση και επειδή είναι χρηματιστηριακό προϊόν ή και από ένα τυχαίο γεγονός, προχθές είπαν ότι μειώθηκε η εισρωή από την Νορβηγία και ξαφνικά αυξήθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου. Από ένα τυχαίο γεγονός ή από την αύξηση της ζήτησης λοιπόν από φθινόπωρο, πιθανόν να έχουμε, μάλλον σίγουρα θα έχουμε υψηλές τιμές στο φυσικό αέριο και κατ' εξακολούθηση και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας στους 4 καταναλωτές έχει κάνει ρύθμιση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου, ενώ αρκετοί καταναλωτές αδυνατούν να είναι συνεπείς ως προς την καταβολή των δόσεων που προβλέπονται με βάση τις ρυθμίσεις που έχουν κάνει. Πολλοί από αυτούς ξέρουμε ότι αδυνατούν ακόμα και να εξυπηρετήσουν αυτές τις ρυθμίσεις και πιθανόν μέχρι το φθινόπωρο να είναι ακόμα χρεωμένοι όταν θα έρχονται, γιατί μην ξεχνάτε ότι εξυπηρετούν έστω και τους καινούριους λογαριασμούς, έστω και αν είναι μειωμένοι τώρα. Επομένως θα έρθει η επόμενη περίοδος και πολλοί από αυτούς δεν θα έχουν ξεχρεώσει τους παλιούς λογαριασμούς. Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών υπογραμμίζει ότι η νέα κυβέρνηση πρέπει να θέσει ξεκάθαρους όρους στην αγορά ενέργειας, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των πολιτών. Θέλουμε ξεκάθαρο τοπίο όσον αφορά τις χρεώσεις. Να φαίνεται δηλαδή στον καταναλωτή καθαρά στο λογαριασμό του το τι πληρώνει, πώς βγαίνει η χοντρική τιμή του ρεύματος, πώς συνδέονται οι χρεώσεις και με την χοντρική τιμή και με την κατανάλωση του καταναλωτή. Και σαφώς θέλουμε και ξεκάθαρους λογαριασμούς, αν θα είναι σταθεροί, αν θα είναι κειμενόμενοι ή αν θα έχουν ρήτρα αναπροσαρμογής ή αν δεν θα έχουν. Όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν από τώρα.